καλοί που είστε εδώ. Με την εμπειρία αρκετών πραγματικού αυτού, του οποίου διατελέσατε πολιτικός προϊστάμενος. Οι συνομιλίες και οι διάλογοι, φαντάζομαι, είναι και για εσάς φρικτοί. Δείχνουν όμως ότι δεν είναι ο κακός σταθμάρχης. Ο άπειρος, ο οποίος πήγε εκεί για όποιο λόγο πήγε. Είναι όλο το σύστημα. Και αυτό είναι πολιτική, στρατηγική αποτυχία. Για αυτή την τραγωδία, από την πρώτη στιγμή δεν κρυφτήκαμε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν είπαμε ότι φταίνε οι προηγούμενοι, ότι φταίει ένας μόνο κτλ. Είναι προφανές ότι υπάρχει ένα συστημικό πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, επειδή όντως διατέλεσα για 2 χρόνια, ένα χρόνο επί κυβερνήσεως Καραμαλή και ένα χρόνο επί κυβερνήσεως Σαμαρά, μπορώ να σας πω ότι ο οργανισμός αυτός, το λέω ακόμα μια φορά, ήταν ένας βαθιά προβληματικός οργανισμός. Γι' αυτό είχα επιχειρήσει και τότε με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα την ανάταξή του και υπήρχε σε κάποια επίπεδα μία σχετική πρόοδος. Ωστόσο, από τότε είχα επισημάνει, πέραν των οικονομικών προβλημάτων για τα οποία εργαστήκαμε και πέρα από κάποια επίσης ζητήματα σοβαρά διαφάνειας για τα οποία επίσης εργαστήκαμε με κάποια αποτελέσματα, ότι υπήρχαν 2 άλλα προβλήματα. Το ένα ήταν το ζήτημα της ασφάλειας και το δεύτερο ήταν το ζήτημα της διοικητικής εργασιακής κουλτούρας. Το δεύτερο αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις συνομιλίες. Και συνολικά όλα αυτά της διαφθοράς. Αλλά το ερώτημα λοιπόν είναι, όταν υπάρχει μια κυβέρνηση που ξέρει το πρόβλημα. Γιατί εσείς σήμερα είστε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και βασικό μέλος όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών. Φαντάζομαι λοιπόν όταν κάνατε τον κυβερνητικό σχεδιασμό και ακούστηκε η λέξη ΟΣΕ που πάει σαν συγκεκριμένο υπουργείο, όλοι γνωρίζατε τι έχει γίνει. Από πρώτα χέρια. Ό,τι και αν μπούμε. Ο τότε υπουργός, ο κύριος Καραμαλής, τα ήξερε. Τι έκανε γι' αυτό. Γιατί φαίνεται η ιστορία πηγαίνει χειρότερα κάθε μέρα και όχι καλύτερα. Ό,τι και αν μπούμε, ξεκάθαρα. Δεν απαλύνει την τραγωδία των οικογενειών όνο και της κοινωνίας στο σύνολό της. Το βέβαιο είναι ότι, αν θέλετε να το δούμε ευρύτερα, ότι η Ελλάδα σε άλλους τομείς, η ίδια χώρα, τα έχει καταφέρει. Και το ίδιο Υπουργείο επίσης σε άλλους τομείς τα έχει καταφέρει. Να σας πω παραδείγματα για... Όχι, μην χαλάσουμε την κουβέντα σας. Τίτλους δεν είναι. Ο ΤΕ που ήταν πριν από δεκαετίες, που είναι τώρα. Η Ολυμπιακή που ήταν, αυτή την ώρα δεν την έχουμε ως βάρος στις πλάτες. Χωρίς λαϊκισμό ή λυρισμό. Με 57 νεκρούς δεν μπορούμε να συζητήσουμε για τον ΟΤΕ. Όχι. Ή για οποιαδήποτε άλλη. Πρέπει να συζητήσουμε για τον ΟΣΕ. Το είπα μόνος μου. Θα πάω στον ΟΣΕ. Στον ΟΣΕ συνολικά δεν τα έχουμε καταφέρει. Δεν πάω να τα φορτώσω στους προηγούμενους. Σε εμάς έγινε αυτό το κακό και γι' αυτό το λόγο ο Υπουργός παραιτήθηκε. Αναλαμβάνοντας πολιτικές ευθύνες, το ίδιο παραιτήθηκε φυσικά, όπως ήταν αυτονόητο και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ και ο Διευθύνων της ΤΡΕΝΟΣΕ. Και επίσης γίνεται ανάκριση και επειδή μετά από κάθε τραγωδία πρέπει να υπάρξει κάθαρση, προφανώς πρέπει να τιμωρηθούν όλοι, όποιοι και να είναι. Όποιοι και να είναι, σε όλα τα επίπεδα. Δεν υπάρχει καμιά εμβολία. Εδώ... Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να εργαστούμε, λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ δεν τα καταφέραμε, θα πρέπει να εργαστούμε για την ανάταξη του διαδρόμου και την ανάκτηση. Να μείνω λίγο στον κύριο Καραμαλή, ο οποίος δεν μας έχει δώσει μια εξήγηση. Και εγώ θα έλεγα στους δημοσιογράφους ότι αισθάνομαι ότι η κοινωνία έχει ανάγκη αυτή την εξήγηση. Δηλαδή ο κύριος Καραμαλής πρέπει να βγει και να μιλήσει. Αλλά ρωτώ τώρα και τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνω και το πρόβλημα. Ο κύριος Καραμαλής, εκλεγμένος βουλευτής, είναι Καραμαλής. Με ό,τι βαρύτητα έχει και έχει τεράστια το όνομα αυτό στη Νέα Δημοκρατία. Άρα ο χειρισμός δεν είναι εύκολος. Αλλά μπορεί η Νέα Δημοκρατία έναν άνθρωπο που εσείς ομολογείτε σήμερα ότι δεν τα κατάφερε σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα να τον έχει στα ψηφοδελτία σας. Ο ίδιος, κάνοντας κάτι όχι πολύ συνηθισμένο για τα ελληνικά τουλάχιστον δεδομένα, παραιτήθηκε. Έτσι. Και επίσης, όσο και αν είναι δύσκολο να μιλήσεις αυτή την ώρα θετικά, πρέπει να πούμε ότι ο ίδιος άνθρωπος είχε ξεκολλήσει, είχε προχωρήσει τη γραμμή γιου του μετρό της που δημοπρατείται, έχει δημοπρατηθεί και προχωρεί αυτή την περίοδο κτλ. Τώρα, εκείνο το οποίο μένει εκρεμές είναι το ζήτημα το οποίο εσείς θέτετε. Έχει τοποθετηθεί η κυβέρνηση, εγώ είμαι μέλος της κυβέρνησης και προφανώς δεν μπορώ να έχω διαφορετική τοποθέτηση από την κυβέρνηση συνολικά. Ναι. Και ο ίδιος
θα τοποθετηθεί τελικά και πέρα από τον ίδιο και πέρα από τον ίδιο ο λαός των Σερών. Εντάξει, αλλά από την άλλη μεριά είστε πολύ αυστηροί και καλά κάνετε σε πράγματα. Άλλα είδαμε την υπόθεση κυρίας Νικόλαου πρόσφατα και άλλα. Και εδώ που έχουμε 57. Δηλαδή, υποθέσω ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει εκλογές. Ο κύριος Τόσκας στο μάτι, και το λέω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μας κουνάει. Τώρα μπαίνετε σε συμψηφισμό. Όχι, δεν κάνω καν συμψηφισμό. Δεν παραιτήθηκε, απομακρύνθηκε στη συνέχεια με καθυστέρηση και κατέβηκε υποψήφιος. Ο κύριος Παπάς κατεβαίνει υποψήφιος με καταδίκη στο δικαστήριο. Εν πάση περιπτώσει, παραπέμπω σε αυτά που σας είπα προηγουμένως. Το λέω για συμψηφισμό, γιατί είναι σαν να μου λέτε τώρα και αυτή τα ίδια κάνανε. Υπάρχει μια τοποθέτηση από την κυβέρνηση. Μετά την παρέτηση του κ. Καραμαλή, την οποία δεν πρέπει να την ξεχνάμε και να τη διαγράφουμε, θα σταθμίσει ο ίδιος. Η οποία ήταν και διευκολυντική όμως, έτσι. Γιατί αν έμενε εκεί, θα τρώγε την κριτική και θα πρέπει να απαντήσει. Τώρα παραιτήθηκε και δεν είναι κουβέντα. Άρα μια χαρά το διευκολύνει. Δεν είδατε την αντίδρασή του το ίδιο βράδυ. Θα μου πείτε τι να έκανε. Τον είδατε πώς ήταν. Πιστεύετε ότι υπήρξε άνθρωπος ο οποίος όχι πήγε εκεί πέρα και τα είδε από κοντά. Αλλά... ούτε καν μια φωτογραφία να είδε. Ναι. Δεν λύγησε. Μα δεν είπα το αντίθετο. Εξηγώ όμως ότι έκανε το αυτονόητο. Άλλοι δεν το είχαν κάνει. Το αυτονόητο πάντως είναι δεν να μας πει γιατί απέτυχε. Όταν τους ακούμε να μιλάνε επανέρχομαι, γιατί για τα σουβλάκια. Στο τέλος εδώ πέρα. Τι είχατε βάλει σε αυτό το νόημα. Σας είπα ότι ήταν λάθος. Σας είπα ότι δεν τα καταφέραμε στο συγκεκριμένο τομέα και αυτό είναι το κυρίαρχο. Από εκεί και πέρα είναι βέβαιο ότι όταν έρθει η ώρα θα κριθούμε και εμείς και όλοι οι υπόλοιποι. Τούτη την ώρα. Αυτό που προέχει πέρα από την παραδοχή του λάθους είναι η κάθαρση και η ανάταξη του συστήματος. Έρχομαι σε αυτό. Αυτό είναι το βέβαιο. Πάμε. Και σας το λέω εγώ που είχα φέρει τους γαλλικούς σιδηροδρόμους το 2009 για την ασφάλεια και η επόμενη κυβέρνηση το σταμάτησε. Σας το λέω εγώ που εγγενίασα το σύστημα της τηλεδιοίκησης, τη Λάρισα εκεί το 2008 και μετά το βρήκα ρημαγμένο και μετά όταν ξαναπήγα το έβαλα μπροστά. Ναι, και ρωτώ, και φτάσαμε στη σύμβαση 717, η οποία ακόμα στη συνέχεια σέρνεται και, ψάχνουμε και βγήκε ο κύριος Πύρτζης και λέει ότι αυτός ειδικά και το κόμμα του είναι άμμομη, δεν φταίνε πουθενά. Ναι. Πάω λοιπόν σε αυτό τώρα που λέτε. Την έννοια. Δεν το πάω. Θέλω να έχουμε ολόκληρη την εικόνα. Αυτό θέλω. Ρωτάω λοιπόν τώρα. Ξεκινώντας, αν θέλετε, και τελειώνοντας, ναι, από τις δικές μας ευθύνες. Θα ξανανοίξετε τα δρομολόγια. Δηλαδή, ακούμε ότι τέλος Μαρτίου θα ανοίξουν τα δρομολόγια και βλέπουμε δομικά προβλήματα, τρομακτικά. Πριν από λίγο είχαμε το ρεπορτάζ από τα τούνελ, στο οποίο δεν έχουν κανένα σύστημα πυρασφάλειας. Βλέπουμε το τι συμβαίνει με τα τρένα. Ξέρετε τα τρένα. Προφανώς ο σκοπός είναι να ξανανοίξουμε, δεν θα κλείσουν για πάντα τα τρένα στην Ελλάδα. Το ζήτημα είναι να ξεκινήσει να λειτουργούν. Αυτό με, το με τέλος ασφάλεια. Μαρτίου είναι ορατό. Τοποθετήθηκε ο κύριος Γεραπετρίτης, ο αρμόδιος υπουργός, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μίλησε για δύο σταθμάρχες οπωσδήποτε σε κάθε σταθμό και γι' αυτό το λόγο την ίδια στιγμή σημείωσε ότι μπορεί να χρειαστεί να μειωθεί σχετικά το μεταφερικό έργο. Έτσι. Επομένως, αυτή την ώρα γίνεται στάθμιση όλων των παραγόντων. Θα πρέπει να επιδιορθωθεί η γραμμή, να είμαστε βέβαιοι όταν ξεκινήσουμε. Αυτό λέω. Διότι υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης ότι το πράγμα θα πάει σωστά. Όταν γίνουν εκλογές, θα έχουμε τρένα να κινούνται. Το θέμα δεν είναι οι εκλογές. Το λέω γιατί και πολιτικά θα είναι ένα ζήτημα. Ναι. Δηλαδή, παραλάβατε αν τρένα. Αν τα σκεφτούμε έτσι, θα τα κάνουμε όλα λάθος. Το βασικό αυτή την ώρα είναι η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια των ανθρώπων. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι θα γίνει όσο, όχι την εντύπωση, τη βεβαιότητα ότι θα γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται, διότι αυτή την ώρα τούτο εδώ το θέμα είναι το νούμερο ένα θέμα από πλευράς προτεραιοτήτων της κυβέρνησης. Πρέπει όμως όταν θα ξεκινήσουν τα τρένα να είναι βέβαιοι όλοι ότι υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, φοβάμαι θα αργήσουμε πολύ. Όχι, δεν είναι έτσι. Επειδή θα τελειώσουμε την κουβέντα μας. Δεν είναι έτσι. Διότι, ξέρετε, όλα αυτά τα συστήματα τα οποία τα βλέπετε και σωστά διεκτραγωδείτε την κατάσταση, θέλουν αυστηρότητα, θέλουν έλεγχο, ναι, θέλουν κυρώσεις. Πείστε εσείς στο σταθμάρχη ο οποίος έκανε χαβαλέ με την ώρα που γινόταν ό,τι γινότανε, ότι θα γίνει καλός επαγγελματίας και θα χειρίζεται σύγχρονα συστήματα και θα βάλει πάνω απ' όλα πρώτα την ασφάλεια. Κοιτάξτε, εγώ στο τέλος Μαρτίου. Έχω δύο υποθέσεις. Αυτό βέβαια θα δείξει τόσο μεγαλύτερη ήταν η αποτυχία η προηγούμενη. Έχω στείλει και έχω στείλει νεοδημοκράτες στη δικαιοσύνη. Ναι. Έτσι. Επομένως, ναι, όπως επίσης και στον ΕΦΚΑ, κάνουν απεργία οι υπάλληλοι. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί κάνουν, διότι ο ΕΦΚΑ έχει βελτιώσει την εικόνα του. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει προβλήματα. Διότι ίσως κάποιοι αισθάνονται πιεσμένοι. Δεν έχει σημασία.
σημασία έχει το αποτέλεσμα, σημασία έχει τελικά ο πολίτης, ο χρήστης των υπηρεσιών του κράτους. Ένα ερώτημα θέλω να σας κάνω τελευταίο. Είστε μπροστά, θα το ξέραμε ήδη αν δεν είχαμε την τραγωδία, στην ανακοίνωση νέου κατώτατου μισθού. Τι τα περιμένουμε. Και θα το ρωτήσω ευθέως, θα έχει 8 μπροστά. Όχι. Όχι. Ναι. Διότι το 8 θα σήμαινε μια αύξηση. Χαίρομαι που μου απαντάτε τόσο ευθέως, θα αναχωριέμαι που είναι αρνητική η απάντησή σας. Όχι, κοιτάξτε, ξέρω πως θα γίνω ευχάριστος. Μπορώ να σας πω ότι αύριο θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια του ΟΣΕ. Μπορώ να σας πω ότι ο κατώτατος μισθός θα γίνει 850 ευρώ κτλ. Το ξέρω. Δεν είμαι χθεσινός. Σημασία έχει αυτό που θα πούμε σήμερα να αντέχει στο αύριο, στο μεθαύριο του χρόνου. Άρα δεν θα έχει 8 μπροστά όπως θα είναι μία. Αντιλαμβάνομαι, τα 800 ευρώ θα ήταν μια αύξηση, τώρα δεν είμαι πρόχειρος, αλλά περίπου 12%. Θα πάτε εκεί στο 7-8% που λέτε. Ο πληθωρισμός ήταν 9,5, προβλέπεται 5. Το ΑΕΠ ανέβηκε 5,6, ο εθνικός πλούτος, προβλέπεται 2% περίπου. Όλα αυτά πρέπει να σταθμίσει κανείς, αν θέλει να είναι σοβαρός. Άρα κάτι ανάμεσα στα 7,70-7,80. Πρέπει να ισορροπήσουμε πού. Δεν μπορώ να σας πω παραπέρα. Πρέπει να ισορροπήσουμε ανάμεσα στις δυνατότητες των επιχειρήσεων, γιατί αν κλείσουν οι επιχειρήσεις, δεν θα υπάρχουν και εργαζόμενοι για να δουλέψουν. Ναι. Δεν είναι φιλεργατική πολιτική να τσακίσεις τις επιχειρήσεις. Και από την άλλη πλευρά, πρέπει και οι επιχειρήσεις να δουν, και εμείς πρωτίστως, τις αυξημένες ανάγκες των εργαζομένων, ιδιαίτερα λόγω του εισαγόμενου πληθωρισμού. Αυτό θα το δούμε, θα αποτυπωθεί αυτό στη σημαντική αύξηση που θα δοθεί. Έτσι. Και θα το δείτε όταν σε μερικές μέρες ανακοινωθεί. Και εν πάση περιπτώσει, σε καμιά περίπτωση δεν είμαστε διατεθειμένοι να χαρίσουμε το μονοπόλιο της κοινωνικής ευαισθησίας στην αριστερά, όπως αποδείχτηκε άλλωστε και με τις πράξεις μας στον ΕΦΚΑ. Βγήκανε πάνω από 500,000 συντάξεις τα τελευταία 2 χρόνια. Έχουμε φτάσει μεσοσταθμικά να βγαίνουν οι συντάξεις μας νωρίτερα από τη Γερμανία. Και τώρα αντιμετωπίζουμε αυτή την εβδομάδα και το ζήτημα των επικουρικών συντάξεων. Θα δώσω, διότι βγήκανε μέσα σε 2 μήνες 43,000 συντάξεις, όταν κάθε μήνα βγαίνανε πρωτήτερα 6-7,000 συντάξεις, και ταυτόχρονα έρχεται και ένα πακέτο για όλους όσους καθυστερούν 100 ευρώ κάθε μήνα. Λοιπόν. Αυτά είναι κοινωνική πολιτική στην πράξη. Επαναλαμβάνω όμως ότι πέρα από τον κατώτατο μισθό και τις συντάξεις και τα χρήματα που κουβεντιάζουμε, το βασικό είναι οι ανθρώπινες ζωές, και το βασικό για την κυβέρνηση είναι να σκύψουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα του ΟΣΕ, πάνω σε αυτή την τραγωδία, κάθαρση από τη μια πλευρά και επανεκκίνηση από την άλλη, προφανώς με ασφάλεια. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εργασίας. Κοινωνικό.